τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, που έφτασε ως τη δεύτερη θέση. Συγκλονιστικός αθλητής, συγκλονιστικός μαχητής, συγκλονιστικός άνθρωπος. Η αποθέωση τόσων χρόνων. Γίγαντας μέχρι το τέλος. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του Τάικ Βοντό Αλέξανδρος Νικολαίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών νικημένος από έναν σπάνιο τύπο καρκίνου. Θα ξεκινήσω με αυτό το κλισέ, ότι για να διαβάζετε τώρα αυτήν τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά. Θέλω να πω σε όλους τους κάτι. Με κρατήσατε στη ζωή περισσότερο από όσο αναλογούσε στον πολύ επιθετικό καρκίνο μου. Μου χαρίσατε το χρυσό μετάλλιο της παράτασης της ζωής μου σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, όταν η κόρη μου η Ελεάνα ήταν μόλις 3,5 ετών και δεν θα θυμόταν τίποτα από εμένα. Ενώ τώρα, στα 5,5 της χρόνια, θα με θυμάται έστω σαν μακρινή ανάμνηση και θα μπορεί να διηγηθεί ιστορίες στον μικρό της αδελφό τον Γιώργο, ώστε να με κρατήσουν ζωντανό στην καρδιά τους για πάντα. Υπερήφανος όπως ήταν και στους αγωνιστικούς χώρους, δεν επέτρεψε να γίνει γνωστό το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για 2 χρόνια πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του, χρήσιμος για την κοινωνία και τους συνανθρώπους του ακόμα και την ίστατη στιγμή. Αν είμαι εγώ ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής με καρκίνο μανάτ στη χώρα μας, ας γίνω η αφορμή για την ενημέρωση γιατρών, ασθενών, πάνω σε αυτόν τον τύπο καρκίνου που αν διαγνωστεί εγκαίρως, ίσως σωθούν ζωές. Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Χάσαμε ένα πλατάνι που όμως οι ρίζες του έχουν μείνει εδώ, γιατί δύσκολα βλέπεις ανθρώπους, ακόμη και για το μετά, να προνοούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην χαθεί, αν μπορεί να μην χαθεί άλλη ζωή. Στο πλευρό του η οικογένειά του, η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη, με τα 2 παιδιά τους Ελεάνα και Γιώργο. Τελευταία επιθυμία μου είναι τα 2 αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει, ακούς. Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει, ακούς. Είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Μ' ακούς. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης ανέβηκε 2 φορές στο 2ο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το σπασμένο πόδι το 2000 στο Σίδνεϊ. Στην αποθέωση 4 χρόνια αργότερα από το κοινό της Αθήνας, ενώ έκανε δικό του το αργυρό μετάλλιο και το 2008 στο Πεκίνο. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στη Ρώμη. Το Μάρτιο του 2019 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Το Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Θέλω να σταθώ στον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, τον Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε πολύ πρόσφατα στη ζωή μου και μου χάρισε τη φιλία του, τη σκέψη του, το αδελφικό του νιάξιμο, σαν να με ήξερε από πάντα. Μου να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη, τη δική μου και όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον άδικο χαμό ενός τενού μου συνεργάτη, αλλά και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ολυμπιονίκη μας, του Αλέξανδρου του Νικολαίδη, που έφυγε πολύ προώρα. Ήταν ένας πρωταθλητής της ζωής, της έδωσε νόημα, ακόμα και με τα λόγια που μας άφησε φεύγοντας από αυτήν. Ο θάνατος του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη μας γεμίζει με θλίψη. Υπερασπίστηκε τις αρχές του για μια καλύτερη κοινωνία, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαίδη έστειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.